Αυτό που μένει. Λέξεις κλειδιά.
παντρευτεί πριν την επιφυγή. Πηγαίνω και του λέω. Φορούμαστε με κάτι νέο στον χώρο των επιχειρήσεων, ένα είδος διαφήμισης καινούργιο, τελείως πρωτοποριακό και προπάντων οικονομικό. Γιατί όταν πεις μέσα και σε δει, άλλοι πώς θα θέλουν πράγματος. Και τουλάχιστον ότι το κόστος είναι μικρό, η λέξη κλειδί είναι 120 ευρώ. Γιατί με αυτά τα λεφτά το κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και του δίνω να καταλάβει ποια είναι αυτά που κάνω. Επειδή ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και να βλέπει το τι εξελίσσεται στην κοινωνία, έχουμε κάτι τελείως καινούργιο και πρωτοποριακό και ήθελα να το δείξω πρώτα σε εσένα γιατί το ψωνίζω από σένα. Και επειδή θέλω αυτό το καινούργιο να το δεις πρώτα εσύ, επειδή έχω κάτι το οποίο επειδή ψωνίζω από σένα και μετά θα πάω απέναντι να το πω ότι σε περίπτωση που δεν θέλεις, θα πάω να το δείξω αλλού. Στην ουσία τον απειλούμε. Και έχουμε γενικά ένα μαγνήτη στο να κλείσουμε ραντεβού με τον επιχειρηματία. Το ραντεβού. Έφτασε η μέρα του ραντεβού. Μας ενδιαφέρει να κλείσουμε το ραντεβού μας. Δηλαδή, δεν θέλω να το πω εκείνη την ώρα. Θέλω να το κλείσω το ραντεβού γιατί θα είναι πιο προετοιμασμένος, πιο κατάλληλα προετοιμασμένος, πιο εξαρτιασμένος αυτό που θα δει, ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί ξέρει ότι θα δει κάτι που μπορεί να δώσει κάτι. Οπότε, κοιτάω να το κλείσω το ραντεβού του. Και όταν το κλείσω το ραντεβού, τον πάω εκεί που θέλω εγώ. Πάντα με χαμόγελο και διάθεση, γιατί έτσι μας θυμάται. Και του λέω ποιοι είμαστε, η εταιρεία μας, το γιατί είμαστε εργαζόμενοι, ποια είναι η ιδέα μας, ποιος είναι ο στόχος μας για σένα. Και όλα αυτά με έναν τρόπο μιλιάς και σιγουριά. Η σιγουριά μας και ο τρόπος που μιλάμε μας τον πείθει, το να δοκιμάσει κάτι το οποίο είναι άγνωστο για αυτόν. Και φυσικά είναι πάρα πολύ μικρό κόστος, έτσι. Σίγουρα θα δούμε κάποιες αντιρρήσεις. Μία αντίρρηση την οποία τη βλέπουν όλοι, τη βασιλένει πιο πολύ ας πούμε, έχει σχέση με το πόσους καταναλωτές έχετε στην εταιρεία σας. Όταν τους λέμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 2-3 μηνών εταιρεία και έχουμε 1.500 καταναλωτές, εκεί λίγο έχουμε το ναι στο 50%. Μετά με την τιμή είμαστε εντάξει. Στην ουσία του λέμε ότι έχουμε ένα παγκόσμιο site εκτόσεων και η τιμή γι' αυτό είναι 120 ευρώ. Κατευθείαν λέμε την τιμή, έχουμε μαγνήτη εκεί. Έτσι κλείνουμε το ραντεβού. Μετά. Αυτό που θέλουμε να τον δώσουμε να καταλάβει είναι ότι αυτό που το κάνουμε 120 ευρώ είναι το κάνουμε πολύ περισσότερο από τη τιμή που δίνει, που τα παιχνίδια που θα δώσει. Του δίνω να καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο είναι τελείως άγνωστο για αυτόν και πρέπει να το δοκιμάσει. Και θέλουμε από αυτό να μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί όπως κάνει πρόγραμμα αυτός με το μαγαζί του και με πάρα πολλά άλλα, έτσι κάνουμε πρόγραμμα και εμείς και δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω από κάποιον που περιμένει μια απάντηση. Οπότε εγώ είμαι ένα ξεκάθαρο μαζί του, του λέω ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και θέλω μια απάντηση από σένα. Φυσικά ένα ναι ή ένα όχι περιμένουμε. Από τη στιγμή που είναι όχι, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Πάμε στον απέναντι, στον επόμενο. Ξέρει ότι αυτό που θα χάσει, γιατί στην περιοχή μου με ξέρουμε καλά, είναι ότι εγώ κάνω να δείχνω επιχειρήσει και να κερδίζω με καταναλωτέ. Του φέρνω σε επαφή και του δύο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή τα ματάκια του επιχειρηματία που καταναλωτή να πάνε πάνω στο δικό σου μαγαζί, ότι το ταπώνει στον ανταγωνισμό. Αυτό θα χάσει από μένα. Γι' αυτό και εγώ ήρθα πρώτα σε εσένα να σου το δείξω, από το να πάω στον άλλο τρόπο δεν το ξέρω, επειδή έτσι καλέ ψωρί θα βρούσε. Αυτό άμα του δώσετε να καταλάβει ότι πρόσκειται να δώσει πίσω ρέμα, εκεί πέρα πρέπει να πάρει μια απόφαση το τι πρέπει να κάνει. Γιατί ξέρει ότι θα χάσει, ας πούμε, πέρα από μένα και όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος σήμερα είναι στην Θεσσαλονίκη και έχουμε γύρω στα 400 άτομα, αν θυμάμαι, πάνω κάτω. Είναι πάρα πολλοί χιλιάδες προεγγεγραμμένοι, οι οποίοι όταν θα ανοίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που θα χάσει θα είναι πολλά, γιατί ξέρω και τη δύναμη την οποία έχω στην περιοχή μου και ξέρω και τι όφελος θα έχουν από εμάς όλοι αυτοί. Και για να έχεις μια αύξηση του τζίου σου, κάνε κάτι το οποίο δεν το ξέρεις και το οποίο είναι 120 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο ποσό. Είναι 10 ευρώ το μήνα, έλεος. Και φυσικά όταν πει νέο επιχειρηματίας, πάντα τον έχεις από κοντά, παραδίδει τη σελίδα, του βάζει κάποια αυτοκόλλητα, του βγάζει με την κάρτα γιατί δεν ξέρω αυτό να τη θέλει να τη δείξει.
συχνές επισκέψεις γιατί τον θες και του χρόνου. Εμένα με συμφέρει να είμαι από πάνω του συνέχεια, γιατί τον θέλω και του χρόνου, γιατί αυτό το εισόδημα που παίρνουμε γίνεται παθητικό. Όσες επιχειρήσεις βάζουμε, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εργαζομένες θα συνεχίσουν και του χρόνου. Και είναι το σίγουρο δεδομένο ότι του χρόνου θα είμαστε τουλάχιστον 10 πλάσεις. Εδώ βλέπουμε μερικές επιχειρήσεις, και το λόγο σου πρώτο τυχαίο, έτυχε να είμαι εγώ. Βενζινάρχο φυσικά, όχι έκπτωση σε βενζίνη, μόνο σε πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν θα τα πω όλα, γυμναστήριο, φαρμακείο, πουλάτσα, στρώμα, ταβέρνες, τα πάντα ξενοδοχεία, πιτσαρίες, συνεργεία. Και για τέλος θα ήθελα να σας πω ότι έξω έχουμε 500.000 επιχειρήσεις που μοναγούν, μικρομεσαίες, έτσι, που ψωνίζαμε ούτως ή άλλως και θέλουμε να ψωνίζουμε και θέλουμε να παίρνουμε τις εκπτώσεις μας. Αν δεν πάτε εσείς, θα πάμε εμείς. Και ο Νίκος και η Σοφία τα είπαν πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να πω κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά πώς το κάνουμε. Και θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας αυτό. Ερωτήσεις θέλω. Μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πώς δείχνετε το πλάνο, σε χαρτί, σε PowerPoint, όταν κλείνετε το ραντεβού εκεί. Ναι, θα σας ακούσω. Εκεί πάτε με ένα λάπτοπ ή πάτε με ένα χαρτί και να μου λέτε απλώς αυτή την ιδέα. Βεβαίως. Καταρχήν μπαίνω στην επιχείρηση, ζητάω τον υπεύθυνο. Όταν θα μιλήσω με τον υπεύθυνο, του ζητάω να μου αφιερώσει λίγο χρόνο για να του εξηγήσω ακριβώς όπως πρέπει σωστά αυτό που πιστεύω πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι να μεταφέρω αυτό που νιώθω για να έχω την επιτυχία. Αυτό γίνεται λοιπόν. Ο στόχος μου είναι αυτός, να τον βάλω κάτω να με ακούσει. Δεν το ρωτάω αν θέλει διαφήμιση. Δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ δεδομένο ότι αφού με ακούσει, το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό και η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Οπότε, έτσι κινείται, το εξηγώ το πλάνο μας. Αρχικά προφορικά έχω μπει στη διαδικασία να ανοίξω και το λάπτο, να το δείξω το βίντεο. Αγαπητοί μας από εδώ. Άλλοι θέλουν να το δουν, άλλοι μου λένε δεν θέλω να το δω, είναι 10 λεπτά, θέλω να το εξηγήσεις γιατί πιάζομαι. Εξαρτάται ποιον έχω μπροστά μου, έτσι. Ας πούμε στον ιδιοκτήτη του ομίλου Χαλιαδάκη που πήγα και μίλησα, το είπα προφορικά, δεν το έδειξα τίποτα. Με παρέκαμψε απευθείας στο τμήμα manager. Μίλησα μετά αμέσως με την κόρη του, τρίτο πρόσωπο δηλαδή. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις. Μου είπε πόσα άτομα έχει η εταιρεία. Είπα 2.000 προς το παρόν. Μου λέει πολύ λίγο. Εμείς είμαστε 15.000 μέλη. Έχουμε την κάρτα του Χαλκιαδάκη. Άρα το νούμερο είναι μικρό, αλλά θα πω γιατί με ενδιαφέρει ο τουρισμός, ο ξένος κόσμος που θα έρθει. Για μένα ήταν επιτυχία, δεν με ενδιαφέρε για ποιο λόγο θα έμπαινε, εγώ ήθελα να μπει. Και επειδή δέχομαι αρκετά μηνύματα από διάφορους που βρίσκονται και εδώ και μου ζητάνε να τους βοηθήσω, η δική μου επιτυχία ήταν να βάλω δυνατά ονόματα επιχειρήσεων μέσα στην Ολυμπιακή Ιδία για να βοηθήσω όλους μας. Γιατί αυτό θα βοηθήσει όλους μας. Αυτό που θα πω, την ιστορία που θα πω τη δική μου, θα βοηθήσει μέχρι ενός σημείου. Αλλά όταν θα πηγαίνετε εσείς και θα λέτε μπήκε η Diesel Ελλάς, η Staff Ελλάς, το Σκηπείο Κρήτης, το Κνωσός Διάγνωση Πολυατρία Κρήτης, 40 σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη, που είναι θεωρώ αρκετά σημαντικά ονόματα για να τα χρησιμοποιείτε κι εσείς, δεν υπάρχει κάτι. Έχω το γρηγορότερο ραντεβού που έχω κάνει είναι ούτε 2 λεπτά.
μπήκα, έκατσα. Είπα απλά δύο κουβέντες. Επίση ήταν. Καταρχήν αυτό ήταν ο γονδίακος. Ανοιχτά μυαλά, ο άνθρωπος υπέρ όλων αυτών των ιδεών. Του είπα ότι είμαστε μια εταιρεία η οποία είναι παγκόσμια προβολή. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, και επειδή είναι ελληνική και αυτό λέγεται και Ολυμπιακή ιδέα, είμαστε ένα κλαμπ, μια κοινότητα που παίρνουν επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο και μέλη από όλο τον κόσμο και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και αν το βοηθήσουμε εμείς, οι Έλληνες, όλους μας, δεν θα βοηθήσει κανένας. Οπότε μου λέει, τι ακριβώς προσφέρουμε. Προσφέρουμε διαφήμιση στο ίντερνετ και e-shop και μπορούμε να σου δώσουμε μια πάρα πολύ καλή προβολή παγκόσμια μόνο με 120 ευρώ. Οκ, και τι θες από μένα, λέω 120 ευρώ. Πάρτα μου, λέει, ευχαριστώ, λέω, γεια σας. Αυτό. Πιο γρήγορα ήταν αυτό, όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, της προσέγγισης. Έχει τύχει να συναντήσω και δυσκολίες της τάξης. Θέλω να μιλήσω με τον συνεδρό μου, τον συνεργάτη μου, τα γνωστά μου. Θα το ξαναδούμε. Όχι, απαγορευτικό όχι, δεν έχω συναντήσει. Και αυτό μου δίνει τη χαρά και τον ενθουσιασμό το να προχωρώ. Να πω παρακάτω. Άλλη ερώτηση. Δεν θέλω να μονοπολίσω, μα είναι το δηλαδή, εσείς ξεκινάτε τη μέρα σας όταν πείτε θα ξεκινήσω τώρα από για επιχείρηση. Έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό το να ανοίξω τον εμπορικό κατάλογο ή λέτε όχι. Παίρνω την τσαντούλα μου και προχωράω. Ναι. Καταρχήν, για μένα, ξεκινάω, δεν ξέρω που θα πάω το πρωί. Ναι. Καταρχήν, δεν πάω σε γνωστούς. Δεν έχω πάει σε κανένα γνωστό. Όλοι είναι άγνωστοι για μένα. Έτσι, μπαίνω μέσα, θέλει θράσος, θάρρος, σιγουριά και να πιστεύεις αυτό που κάνεις και να το αγαπάς. Αν τα έχεις αυτά και δεν δείχνεις ότι φοβάσαι γιατί είναι κάτι που θα πεις στον άλλον και θα τον κοροϊδεύσεις ή δεν θα πάει καλά, αυτό είναι η αρχή του τέλους. Οπότε ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία και να είναι ευχαριστημένος και να σου μιλήσει και να σε προτείνει και σε άλλους, γιατί εγώ το ζητάω αυτό. Λέω, θα ήθελα να μου πείτε, αν έχετε κάποιο, να πάω τη μέρη σας. Ποιοι μου προτείνει. Από τη στιγμή που είναι ευχαριστημένη. Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος ζητάει τη βοήθεια, ζητάει το οικονομικό, με μια οικονομική τιμή να μπορεί να προβληθεί και από τη στιγμή που το υποσχόμαστε εμείς, θα πρέπει να το κάνουμε κιόλας, έτσι. Αυτή μόνο είναι η δική μου, αν θέλεις, από μια πλευρά με προβληματίζει το να πάνε όλα καλά. Αν το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό και ο επαγγελματίας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αυτό θα είναι και η διαφήμιση δική μας μελλοντικά και κάθε χρόνο και πάει λέγοντας. Όπως και ο σκοπός είναι τις επιχειρήσεις να τις κάνουμε και μέλη για να ενεργοποιούμε μέσα από το πελατολόγιο τους να μπορούν να ενεργοποιούνται γρήγορα καινούρια μέλη και να βοηθηθεί έτσι η όλη πυκαιρία. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός βασικά. Και εκεί το πάω εγώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τα Νέα. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο από τα Νέα, προσέξτε την ερώτηση, παρακαλώ. Θέλω να μας πεις την στήριξη που δίνεις εσύ μέσα από την ομάδα σου στις υπευλημένες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τις προάλλες μιλούσαμε ας πούμε και μου λες, έχω έρθει εδώ, στην καφετέρια που έγραψα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πώς το μεταδίδεις. Καταρχήν, το πρώτο καφέ, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι λέω το όνομα, έτσι. Όταν αρχικά πήγα και τους προσέγγισα, μου είπαν ότι δεν δουλεύει το σύστημα αυτό, δεν πιστεύουν γενικώς σε αυτού του είδους διαφήμιση και ότι υπάρχουν άλλες τοπικές παρεμφερές, τέλος πάντων, επιχειρήσεις που δίνουν κουμπόνια κλπ. Και ότι κοίτα να δεις πόσα κουμπόνια έχω, έρχονται ο κόσμος εδώ, ενώ δίνουμε δωρεάν κουμπόνια, δεν μας τα δίνουν. Δίνουμε δωρεάν καφέ, δεν. Δίνουμε μειωμένο καφέ, δεν. Λέω, σας υπόσχομαι ότι στη δική μας την εταιρεία δεν θα ισχύει αυτό. Θα δείτε διαφορά. Τους έπεισα λοιπόν και μου δώσανε ένα 30% έκπτωση για τα μέλη της Olympic Idea. Και πήρα και εγώ προσωπικά ένα 45% μαζί με το ΣΑΛ.
του ότι δεν έχουμε γραφείο και θα πήγαινα εκεί κόσμο εγώ. Θα στήριζα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την επιχείρηση και από την άλλη θα είχα και εγώ ένα χώρο που θα ήταν λίγο πιο άνετος για μένα, έτσι. Και θα βοηθούσα και τους μεν και τους δεν. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, μετά από ένα μήνα, και αφού του είχα ξαναπάει, μου είπαν ότι δεν γίνεται το 30% να παραμείνει, για το λόγο του ότι ήρθαν και στο φαγητό και στο καφέ, το μειώσανε στο 20% ενολίγης, γιατί πέρανε μέσα στο κομμάτι του φαγητού, και ότι άρχισαν να βλέπει πραγματικά τον κόσμο, έστω αυτούς που έχουμε στο Ηράκλειο, είναι περίπου 200 άνθρωποι, να βλέπουν ανταπόκριση και να πηγαίνει ο κόσμος. Μία άλλη επιχείρηση, ας πούμε, πήγε ο Λαμπράκης, όταν πήγα να τον προσεγγίσω τον Ιανουάριο, του είπα αρχικά για την ιδέα, μου λέει: εγώ είμαι κατηγορηματικός στιγμής, δεν ενδιαφέρομαι, δεν κάνω γενικώς, αλλά θα το δούμε. Ευγενική εγώ, φυσικά δεν ούτε μούτρα έκανα, ούτε του παραπονέθηκα γιατί. Απλά του είπα ότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος σου, πραγματικά έχετε πάρα πολύ ωραίο χώρο, εγώ θα σε προτιμάω, παρόλο που εσύ δεν επιλέγεις να διαφημιστείς στην Olympic Media και θα φέρω και κόσμο εδώ. Το έκανα πράξη αυτό και μετά, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, με κάλεσε ο ίδιος. Όχι μόνο έβαλε διαφήμιση στην Olympic Media, αλλά μου έκανε και πρώτη συνεργασία. Δεν με νοιάζει, είναι αλήθεια, ούτως ή άλλως, δεν είναι μυστικό. Οπότε, στην προηγούμενη περίπτωση να φτιάξουμε το e-shop και να έχουμε και ένα ποσοστό 50-50 στις πωλήσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερο, να πηγαίνω και να του κάνω στις νύφες το κομμάτι της πώλησης. Εντάξει, αυτό για μένα με ανέβασε πάρα πολύ όσον αφορά σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα, αν θέλετε. Μου έδωσε θάρρος το να συνεχίσω. Αυτό. Άλλη ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Και τελειώνουμε. Ο κ. Μποτσαντζής. Είμαι ένας επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή και έρχεστε στον χώρο. Οπότε θέλω ακριβώς με το καμένα και μέσα το πώς στο περίπου προσεγγίζετε το μέσο επιχειρηματία. Δηλαδή να κάνουμε ένα ζωντανό παράδειγμα. Πέρατε μέσα στο μαγαζί μου, θέλω να μου πείτε πώς. Έχω προλάβει ο χρόνος, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Είναι ο χρόνος για εσάς επιχειρηματίες. Θα πείτε λάθη σε 30 δευτερόλεπτα, πάμε. Ωραία, θα κάνουμε ένα σκέτς. Πάμε στο σκηνή. Γεια σας. Παρακαλώ την μικρόφωνο θα ήθελα. Εγώ. Α, τι κάνετε, έλα ψωμά. Γεια σας. Ονομά σας. Δημήτρης Ματέτσης. Χάρηκα. Έχουμε λίγο χρόνο να σας εξηγήσω για ένα αρκετά σημαντικό project που θα ήθελα να το ακούσετε. Περιτύω σου. Έχουμε χρόνο να καθίσουμε λίγο. Τώρα έχω 2-3 λεπτά, πείτε. Ωραία. Είμαστε μια κοινότητα, ένα κλαμπ, το οποίο είναι παγκόσμιο. Βάζουμε επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο και μέλη από όλο τον κόσμο που αναζητούν εκτόσεις και προσφορές από τις συμμετρημένες επιχειρήσεις μας. Επειδή έχετε μια πάρα πολύ αξιόλογη επιχείρηση, θα ήταν τιμή και της εταιρείας και εμένα προσωπικά να μπορεί να συμμετρηθεί και η δική σας εταιρεία μαζί με εμάς. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μόνο 120 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτό που δίνουμε είναι e-shop και ένα μονοσβέλικο. Δηλαδή, τι κερδίζω εγώ με τα 120 ευρώ για να καταλάβω λίγο. Μια παγκόσμια προβολή μέσω του κλαμπ του δικού μας. Το e-shop σας το κάνουμε δώρο. Είναι ένα δώρο που κοστίζει 5.000 ευρώ. Εμείς σας το κάνουμε δώρο. Εσείς μπορείτε να το προβάλλετε όπου θέλετε. Σε καρτούλες, σε flyer, σε βλάβια, στο ίντερνετ, στο facebook, όπου θέλετε μπορείτε να το προβάλλετε. Έτσι μιλάω, παιδιά. Έτσι μιλάω. Θέλω να την ακούσουμε, πραγματικά έτσι να μιλάω. Εντάξει, με το χαμόγελο με πείθετε, αλλά όχι με το επιχειρήματα. Λοιπόν,
120 ευρώ μόνο για ένα ολόκληρο χρόνο θα σας διαφημίσουμε την επιχείρησή σας παγκόσμια και θα σας περιφέρουμε στην επιχείρησή σας συνειδητοποιημένο πελατολόγιο και με έμεσο και με άμεσο τρόπο. Πώς, αν σας ενδιαφέρει το e-shop και έχετε προϊόν το οποίο θα σας βοηθήσει, είτε μισθό, είτε είναι ένα είδος, ας πούμε, π.χ. τι έχετε. Πες μου τι έχεις. Έχω μαγαζί με ρούχα. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχετε στο μαγαζί σας. Όχι, δεν. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας βοηθήσουμε να κάνετε ρευστοποίηση στο στόχο σας. Θα έχετε δηλαδή την αποδίκη σας στη τσέπη σας. Έχω μια καφετέρια. Έχετε μια καφετέρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο καφέ τώρα. Έχω μια καφετέρια. Έχετε μια καφετέρια. Δεν με ενδιαφέρει το ισό, αλλά κάτι για website άκουσα, οπότε πείτε μου να καταλάβω πώς θα πείτε. Ναι, σίγουρα θα έχετε μια σελίδα δική σας, μια fanpage, μια επίσημη σελίδα έχετε. Ας το κάνουμε δύσκολο, έχω σελίδα. Αυτό είναι το δύσκολο. Κάτι πιο δύσκολο, αυτό είναι πιο εύκολο. Αφού έχετε σελίδα, πάρα πολύ ωραία, θα τη συνδέσουμε με το δικό μας το e-shop που σας χρειάζεται. Οπότε θα το δικό σας το link, στη δική σας την επίσημη σελίδα, να τη συνδέσουμε με το δικό μας e-shop. Όταν κάποιος λοιπόν πατάει το e-shop, θα πηγαίνει στη δική σας σελίδα. Συγγνώμη, για ποιο λόγο, δεν σας εξήγησα το λόγο. Για να έρθουμε, να το δείτε σε μένα. Καταρχήν, το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς από τις επιχειρήσεις, εκτός από τα 120 ευρώ, είναι να μας δώσουμε μια καλή έκπτωση για να προσεγγίσουμε τον κόσμο σε σχέση με όλους τους άλλους συναδέλφους σας. Να έρθουν σε εσάς. Εσείς, όπως και το ηλεκτρονικό γραφείο σας, θα σας τα δείξω αυτά στην πορεία. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε. 120 ευρώ, τι πατάει.